Καλώ ήρθε! Σε αυτό το βίντεο θα μάθουμε πώς δηλώνεται ο επιρρηματικό προσδιορισμό τη αιτία, του ποσού και του σκοπού. Και βέβαια με πολλά παραδείγματα. Στην περιγραφή θα βρει δεσμού για κάθε κεφάλαιο. Αν θε, μπορεί να κάνει εγγραφή στο κανάλι και ακόμη πατώντα το κουδουνάκι να ενημερώνεσαι για τα καινούργια βιντεάκια. Α ξεκινήσουμε πώς δηλώνουμε την αιτία. Για να δηλώσουμε την αιτία στα νέα ελληνικά, χρησιμοποιούμε ουσιαστικά σε γενική, ρήματα και ρηματικές φράσεις, προθετικά σύνολα, αιτιολογικές προτάσεις, μετοχές και προτασιακά επιρήματα. Ας τα δούμε αναλυτικά. Ουσιαστικά. Τα ουσιαστικά σε γενική πτώση χρησιμοποιούνται ως ετερόπτωτος προσδιορισμός για να δηλώσουν την αιτία. Τα έξοδα της εγχείρηση ήταν πάρα πολλά. Η λύπη του χωρισμού ήταν αβάσταχτη. Του συνεπήρε ο ήλιγκος του θριάβου. Πολλές φορές τα ουσιαστικά αιτία, λόγος, εξήγηση, αφορμή, δικαιολογία χρησιμοποιούνται για να δηλώσουν με μεγαλύτερη ένταση την αιτία. Παράδειγματα, εσύ είσαι η αιτία της καταστροφής. Η Ελένη ήταν η αφορμή του καυγά. Δεν ξεχνάμε ότι ο επιρρηματικός προσδιορισμό τη αιτία απαντάει στην ερώτηση γιατί. Γιατί ήταν αβάσταχτη η λύπη, γιατί χώρισε. Ρήματα και ρηματικέ περιφράσει. Την αιτία μπορούμε να τη δηλώσουμε και με κάποια ρήματα ή κάποιε ρηματικέ περιφράσεις. Μερικέ φορές μπορεί να ακολουθεί και προθετικό σύνολο, ο σεισμός προκάλεσε την κατάρρευση της γέφυρας. Εδώ το ρήμα προκάλεσε δηλώνει η αιτία, όμως στην πρόταση δεν έχουμε κάποιο συγκεκριμένο προσδιορισμό της αιτίας. Η επιτυχία της οφείλεται στη μελέτη. Το ρήμα «οφείλεται» δείχνει αιτία, έχουμε και το προθετικό σύνολο δίπλα στη μελέτη. Η κατάρρευση της γέφυρας προκλήθηκε από τον σεισμό. Εκτός από το ρήμα προκλήθηκε, έχουμε και το προθετικό σύνολο που στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι ένα ποιητικό αίτιο αφού το προκλήθηκε βρίσκεται σε παθητική διάθεση. Ο επιρρηματικός προσδιορισμός της αιτία απαντάει στην ερώτηση γιατί, με λίγα λόγια, γιατί πέτυχε εξαιτία της μελέτης. Γιατί έπεσε η γέφυρα από τον σεισμό. Προθετικά σύνολα. Συνήθως τα ουσιαστικά που δηλώνουν αιτία συνοδεύονται και από μία πρόθεση, κοινή λόγια, δημιουργώντας προθετικά σύνολα. Οι προθέσεις που χρησιμοποιούνται είναι οι εξής. Από, για, διά, εκ, η, εξ, ένεκα, εξαιτίας, λόγο, με, σε. Παραδείγματα. Οι καταστροφέ από τον σεισμό ήταν μεγάλε. Οι καταστροφέ εξαιτίας του σεισμού ήταν μεγάλε. Η κάλυμνος φημίζεται και τα σφουγγάρια της. Τα σχολεία έκλεισαν λόγω της κακοκαιρία. Εσύ φταίς με τις βλακίες σου. Πέθανε στην κούραση. Θυμόμαστε ότι ο επιρρηματικός προσδιορισμός της αιτίας απαντάει στην ερώτηση γιατί, γιατί πέθανε εξαιτία της κούρασης. Γιατί έκλεισαν τα σχολεία λόγω της κακοκαιρία. Επιρρηματικές αιτιολογικές προτάσεις. Η χρήση των επιρρηματικών προτάσεων της αιτίας είναι ένας από τους πιο συνηθισμένους τρόπους για τη δήλωση της αιτία. Παραδείγματα. Δεν πήγα στο σχολείο γιατί ήμουν άρρωστος. Επειδή άργησε, φύγαμε. Θα πάρουμε γλυκό, μια και ήσασταν καλά παιδιά. Για να βρούμε τον επιρρηματικό προσδιορισμό της αιτία, πρέπει να έχουμε απάντηση στην ερώτηση γιατί. Γιατί δεν πήγα σχολείο, γιατί ήμουν άρρωστος. Γιατί φύγαμε, επειδή άργησε. Μετοχές στη θέση της επιρρηματική πρότασης μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την επιρρηματική μετοχή και να δηλώσουμε έτσι την αιτία. Παραδείγματα, περπατώντας απρόσεκτα έπεσε και χτύπησε. Με άλλα λόγια, επειδή περπατούσε απρόσεκτα. Μιλώντας έτσι, νευρίασε άδικα τη φίλη σου. Με άλλα λόγια, επειδή μίλησε έτσι. Αδιαφορώντας για τον κίνδυνο, έπαθε ότι έπαθε το μετατρέπουμε σε πρόταση επειδή αδιαφόρησε για τον κίνδυνο. Ο επιρρηματικός προσδιορισμό τη αιτία απαντάει στην ερώτηση γιατί. Γιατί έπεσε και χτύπηζε περπατώντα απρόσεκτα. Επειδή περπατούσε απρόσεκτα. Προτασιακά επιρήματα Τέλο, για τη δήλωση τη αιτία χρησιμοποιούνται και τα προτασιακά επιρήματα. Θυμίζουμε ότι είναι αυτά τα οποία βρίσκονται στην αρχή μιας πρότασης. Τα πιο συνηθισμένα είναι τα εξή. Γι' αυτό, για αυτόν τον λόγο, ακριβώ για αυτόν τον λόγο. Παραδείγματα. Καθόταν αμήλυτο. Γι' αυτό και εγώ έφυγα. Βρίζει συνέχεια. Γι' αυτόν τον λόγο τον παράτησα. Ο επιρρηματικός προσδιορισμό τη αιτία απαντάει στην ερώτηση γιατί. Για ποιο λόγο τον παράτησα, επειδή βρίζει συνέχεια. Πώ δηλώνουμε το ποσό. Για να δηλώσουμε το ποσό, στα νέα ελληνικά χρησιμοποιούμε ποσοτικά επιρήματα και επιρηματικέ φράσει, προθετικά σύνολα, ουσιαστικά, πολλαπλασιαστικά αριθμητικά και αναφορικέ προτάσει που δηλώνουν ποσό. Α τα δούμε αναλυτικά. Επιρήματα Ποσοτικά. Ω επιρηματικοί προσδιορισμοί του ποσού χρησιμοποιούνται και τα ποσοτικά επιρήματα ή επιρηματικέ φράσει. Κάποια από αυτά τα επιρήματα είναι τα εξή: Πόσο, τόσο, όσο, Οσοδήποτε μόνο, πολύ, περισσότερο, λίγο, λιγάκι, αρκετά, κάμποσο και άλλα. Παραδείγματα. Έφαγα πολύ. Είναι αρκετά έξυπνος. Θα κοστίσει τουλάχιστον 100.000. Καθόλου δεν με νοιάζει τι θα κάνεις. Διόλου δεν ξεκουράστηκα αυτές τις μέρες. Είναι όλος διόλου εκτός κλίματος. Ο επιρρηματικός προσδιορισμός του ποσού απαντάει στην ερώτηση «Πόσο». Πόσο έφαγα. Πολύ. Προθετικά σύνολα. Για τη δήλωση του ποσού χρησιμοποιούμε και τα προθετικά σύνολα. Οι προθέσεις που χρησιμοποιούνται είναι οι εξής. Ίσαμε με μέχρι συν. Θέλω ένα ψάρι ίσα με μισό κιλό. Τον βοήθησε με το παραπάνω. Θα στοιχήσει 300 ευρώ συν το ΦΠΑ. Θέλω μια μπλούζα μέχρι 30 ευρώ. Για να βρούμε τον επιρρηματικό προσδιορισμό πρέπει να απαντάει στην ερώτηση πόσο. Πόσο τον βοήθησε με το παραπάνω. Ουσιαστικά που δηλώνουν ποσότητα. Για τη δήλωση του ποσού χρησιμοποιούνται και ουσιαστικά. Κάποια από αυτά είναι τα εξή. Βαθμό Κελσίου, μονάδα Ρίχτερ, βήμα, λίτρο, γραμμάριο, κιλό, τόνος, παλάμι, χιλιοστό, εκατοστό, μέτρο. Συνήθω με κάποιο αριθμητικό δίπλα του. Ο σεισμό είχε μέγεθο 3 Ρίχτερ. Κολύμπησε ένα μίλι ήταν δυο μέτρα άνθρωπος. Ο επιρρηματικός προσδιορισμός του ποσού απαντάει στην ερώτηση πόσο, πόσο κολύμπησε ένα μίλι. Πολλαπλασιαστικά αριθμητικά. Την ποσότητα μπορούμε να τη δηλώσουμε και με τα πολλαπλασιαστικά αριθμητικά. Συνήθως εκφράζεται σύγκριση με κάτι άλλο το οποίο μπορεί να δηλώνεται άμεσα ή να εννοείται. Τα ψώνια για τις γιορτές θα στοιχίσουν διπλάσια σε σχέση με πέρσι. Φέτο τα τέλη είναι τριπλάσια και νοούμε από τα περσινά. Δεν ξεχνάμε ότι ο επιρηματικό προσδιορισμό του ποσού απαντάει στην ερώτηση πόσο. Προτάσει. Κυρίω χρησιμοποιούνται οι αναφορικέ προτάσει που δηλώνουν ποσό. Κοιμήσου όσο μπορεί. Μείνε όσο θέλει. Πόσο κοιμήσου όσο μπορεί. Πόσο μείνε όσο θέλει. Και πάμε στο επόμενο θέμα. Πώς δηλώνουμε τον σκοπό? Για να δηλώσουμε τον σκοπό στα νέα ελληνικά χρησιμοποιούμε το ερωτηματικό γιατί. Ουσιαστικά σε γενική και αιτιατική, προθετικά σύνολα, επιρρηματικές φράσεις, επιρρηματικές προτάσεις που δηλώνουν σκοπό, με άλλα λόγια τις τελικές προτάσεις. Α τα δούμε αναλυτικά. Το ερωτηματικό γιατί. ρωτώντα με το γιατί θέλουμε να μάθουμε τον σκοπό για τον οποίο κάποιος κάνει μια ενέργεια, γιατί πήγε στο δωμάτιο, γιατί κάθεσαι αμίλητος, γιατί βρέχει. Ο επιρρηματικός προσδιορισμός του σκοπού απαντάει στην ερώτηση για ποιο σκοπό ή για ποιο λόγο γίνεται κάτι. Ουσιαστικά σε γενική και αιτιατική. Για τη δήλωση του σκοπού χρησιμοποιούνται ουσιαστικά σε πτώση γενική. Φέρε τα ποτήρια του κρασιού, που είναι δηλαδή για το κρασί. Να βάλεις τα παπούτσια της γυμναστικής. Για τη γυμναστική. Παρόμοια χρησιμοποιούνται και ουσιαστικά σε πτώση αιτιατική. Βγήκαμε βόλτα. Για βόλτα δηλαδή. Ο επιρρηματικός προσδιορισμός του σκοπού απαντά στην ερώτηση για ποιο σκοπό, για ποιο λόγο. Για ποιο λόγο λοιπόν είναι αυτά τα ποτήρια. Για το κρασί. Προθετικά σύνολα. Για τη δήλωση του σκοπού χρησιμοποιούμε και προθετικά σύνολα. Οι προθέσεις που χρησιμοποιούνται είναι οι εξής. Για, εις, επί, με, σε, χάρη. Πήγε για ψώνια. Θα πιούμε η Σιγεία των νύμφων. Κυρία επί των τιμών, λέγανε κάποτε. Έφυγε με στόχο να σπουδάσει. Στην υγειά σα, βρε παιδιά. Το έκανε χάρη να στεϊσμού. Σε αυτέ τι περιπτώσει, για να βρούμε τον επιρρηματικό προσδιορισμό του σκοπού, πρέπει να ρωτήσουμε για ποιο σκοπό, για ποιο λόγο γίνεται κάτι, για ποιο λόγο πήγε, πήγε για ψώνια. Για ποιο λόγο θα πιούμε η υγεία των νεονύμφων. Επιρηματικέ φράσεις. Ω επιρηματική προσδιορισμού του σκοπού χρησιμοποιούνται και οι επιρηματικέ φράσει. Α δούμε μερικά παραδείγματα. Ήρθε για χάρη τη κόρη του. Ο έρανος γίνεται για καλό σκοπό. Για ποιο σκοπό γίνεται ο έρανος. για καλό σκοπό. Επιρηματικέ προτάσει που δηλώνουν σκοπό, δηλαδή τελικές. Ω επιρηματική προσδιορισμή του σκοπού χρησιμοποιούνται και οι τελικέ προτάσει. Αγόρασε καινούργια τηλεόραση για να δει του αγώνε. Έσκυψε να αποφύγει την μπάλα για να αποφύγει την μπάλα. Στη μία περίπτωση, στο πρώτο παράδειγμα, η τελική πρόταση αρχίζει με το για να. Είναι μια καθαρή τελική πρόταση. Στο δεύτερο παράδειγμα, η τελική πρόταση ξεκινάει με το να. Αυτό το να όμω μπορεί να είναι και άλλου είδου πρόταση. Για να είναι τελική πρόταση, πρέπει να μετατρέπεται σε για Έσκυψε να αποφύγει την μπάλα, έσκυψε για να αποφύγει την μπάλα. Και τώρα ήρθε η ώρα της εμπέδωσης. Ας εφαρμόσουμε αυτά που μάθαμε. Ας διακρίνουμε στη συνέχεια τους επιρρηματικούς προσδιορισμούς, να εντοπίσουμε σε ποια κατηγορία ανήκουν και πώς εκφέρονται. Για να βρούμε του προσδιορισμού, καλό είναι να έχουμε βρει πρώτα του κύριου όρου τη πρόταση, δηλαδή υποκείμενο, αντικείμενο, κατηγορούμενο. Αν δεν το κάνουμε, κατά πάσα πιθανότητα θα κάνουμε λάθη. Έστω ότι έχουμε την πρόταση, η Στέλλα και εγώ κατεβήκαμε περίπατο στην παραλία. Ξεκινάμε από το ρήμα κατεβήκαμε. Η Στέλλα και εγώ είναι το υποκείμενο. Ποιοι κατεβήκαμε. Περίπατο είναι ένα προσδιορισμό. Τι δηλώνει αυτό ο προσδιορισμό, σκοπό. Με άλλα λόγια, για ποιο λόγο κατεβήκαμε. Πώς εκφέρεται, εκφέρεται με ένα ουσιαστικό. Πάμε στο δεύτερο παράδειγμα. Κατηγορώντας τους πάντες, έμεινε μόνο σου. Έμεινε το ρήμα, το υποκείμενο το εσύ που εννοείται. Τι έμεινε εσύ, μόνος είναι το κατηγορούμενο. Το κατηγορώντας είναι ένας προσδιορισμός. Τι δηλώνει, δηλώνει αιτία. Γιατί έμεινε μόνο σου, γιατί κατηγορούσε συνέχεια τους άλλους, πως εκφέρεται με μετοχή. Το γνωρίζω ελάχιστα, λέει το παράδειγμα. Γνωρίζω είναι το ρήμα, εγώ το υποκείμενο, τον, αυτόν είναι το αντικείμενο και το ελάχιστα είναι ένας προσδιορισμός. Τι δηλώνει, πόσο, πόσο τον γνωρίζω, ελάχιστα. Πώς εκφέρεται με επίρρημα. Στο επόμενο παράδειγμα, να γράψεις μέχρι το τέλος της σελίδας. Ρήμα το να γράψεις, εσύ το υποκείμενο. Μέχρι το τέλος της σελίδας είναι ένας προσδιορισμός. Τι δηλώνει, δηλώνει ποσό, πόσο να γράψεις. Πώς εκφέρεται, με προθετικό σύνολο. Ας δούμε και ένα παράδειγμα με δύο προτάσεις. Σήμερα θα παίξουμε για να κερδίσουμε. Παίξουμε το ρήμα, εμείς το υποκείμενο. Και για να κερδίσουμε όλη αυτή η πρόταση είναι ένας προσδιορισμός. Την δηλώνει σκοπό. Για ποιο λόγο θα παίξουμε. Για να κερδίσουμε πώς εκφέρεται με τελική πρόταση. Ξεκινάει με το γιάννα. Πάμε στο επόμενο παράδειγμα. Το δικαστήριο τον έκρινε ένοχο φόνου. Ρήμα το έκρινε. Το δικαστήριο είναι το υποκείμενο. Ποιον έκρινε. Αυτόν. Τον είναι το αντικείμενο ένοχο είναι το κατηγορούμενο του αντικειμένου και φόνου που η τελευταία λεξούλα που περίσεψε προσδιορισμός. Τι δηλώνει, αιτία, το καταλαβαίνουμε γιατί, απαντάει στην ερώτηση γιατί τον έκρινε ένοχο και τον φόνο που έκανε. Πώς εκφέρεται ουσιαστικό σε γενική, ο φόνος του φόνου. Σφίξε τη βίδα όσο μπορείς. Το ρήμα εδώ είναι το σφίξε, εσύ είναι το υποκείμενο. Τι να σφίξει εσύ, τι σφίξε τη βίδα το αντικείμενο. Και η πρόταση, η δεύτερη, όσο μπορεί, είναι ένα προσδιορισμό. Τι δηλώνει, δηλώνει ποσό. Πόσο να σφίξει τη βίδα. Πώς εκφέρεται, με αναφορική πρόταση που ξεκινάει με το όσο. Με αυτά και με εκείνα φτάσαμε στο τέλος. Ελπίζω να σου άρεσε το βίντεο και να σε βοήθησε. Στην περιγραφή θα βρεις δεσμούς για θεωρία αλλά και για ασκήσεις. Αν θες μπορείς να κάνεις εγγραφή στο κανάλι και ακόμη μπορείς να διαδώσεις το βίντεο στους φίλους σου ή στις φίλες σου. Γεια και χαρά!